πρέπει να βρούμε τους αναπομείναντες τρόπους για να βγει κάποιος νωρίτερα. Ναι. Και το νωρίτερα δεν σημαίνει νωρίς, σημαίνει νωρίτερα από τα 62. Έχει βγει η εγκύκλωση των πλασματικών ετών για όλα τα ταμεία πλην του δημοσίου. Mm-hmm. Εκεί εκκρεμεί να βγει η εγκύκλωση. Δηλαδή η εγκύκλωση που βγει και λέει ότι δεν αφορά τους εργαζομένους που ανήκανε πριν το 17 στο Γενικό Λογιστήριο, αφορά τα υπόλοιπα ταμεία από το ΝΟΑΕ, το ΙΚΑ, το Ταμείο Νομικών, το ΤΣΑΙ, το ΤΣΜΕΔΕ. Για αυτά τα ταμεία θα μιλήσουμε τώρα, κύριε Τσουκαλά. Όχι, εδώ μιλάμε γενικά για το κομμάτι πώς μπορώ με πλασματικά να βγω νωρίτερα. Ναι. Αλλά το θέμα του πόσο κοστίζουν τα πλασματικά έχει λυθεί μόνο όσον αφορά τα ταμεία του παλιού του Υπουργείου Εργασίας, όπου λέει ξεκάθαρα ότι πλέον πληρώνεις το 20% των μεικτών αποδοχών σου για τον κάθε μήνα εξαγοράς πλασματικών ετών, εκτός από κάποια ταμεία ειδικά όπως είναι η ΔΕΗ ή ΟΤΕ, που είναι περίπου στο 26% του μεικτού μισθού, γιατί έχουν αυξημένο επασφάλιστρο. Εδώ λοιπόν θα εξηγήσουμε απλά ποιοι μπορούν να βγουν νωρίτερα αν χρησιμοποιήσουν πλασματικά. Και αυτές οι κατηγορίες θα βγουν πολύ μετά από το σημείο που θα βγαίνανε πριν 2 χρόνια, γιατί έχει αλλάξει ο νόμος. Αλλά θα μπορέσουν να βγουν πριν τα 62. Να δούμε λοιπόν αν αξίζει τον κόπο μέσω των πλασματικών. Μιλάμε για πριν από τα 62, σε τι βάθος χρόνου. Δηλαδή μπορεί να φτάσει κάποιο και στα 58, τόσο τυχερός. Όταν λέμε, μπορεί να εννοούμε και τα 61,5. Για να φτάσει κάποιο στα 58, ή μιλάμε για μητέρες ανηλίκου στο ΙΚΑ ή στο δημόσιο, ναι, οι οποίες συμπληρώνουν τα 50 έτη έως και το 17. Θα τα δούμε ή τα 52, ναι, ναι. Ή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαρέα και ανθυγινά. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να φύγουν πριν τα 58. Ενδεχομένως κάποια κατηγορία των αντρών στο δημόσιο με 37 ετία. Ναι. Που ήταν το παλιό ανεφορείο ηλικίας, ενώ για παράδειγμα εκείνος που συμπληρώνει 37 έτη μέσα στο 17 βγαίνει 57 ετών και 8 μηνών. Αντίστοιχα 58,5 άμα το συμπληρώσει το 18. Για όλες αυτές τις κατηγορίες που θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά, τις ομάδες που μπορούν να εκμεταλλευτούν μέσω πλασματικών και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη. Η βασική, ο κοινός παρανομαστής, η βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ένσημα από πότε. Όχι, δεν υπάρχει. Στην ουσία πρέπει να είναι παλαιοί ασφαλισμένοι πριν το 1993, γιατί έτσι κι αλλιώς οι διατάξεις που προβλέπουν ευνοϊκότερα όρια ηλικίας αφορούν μόνο εκείνους που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση έως 31 Δεκεμβρίου του 1992. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Το ένα είναι τα αυτό. Τα υπόλοιπα είναι αναταμείο ξεχωριστές προϋποθέσεις. Mm-hmm. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε αναταμείο. Μητέρες ανηλίκου λοιπόν με 5.500 ένσημα το 2011 και 2012. Πρώτες οι γυναίκες λοιπόν και οι μητέρες. Βγαίνανε παλιά 55 πλήρη 50 μειωμένοι, 57 πλήρη 52 μειωμένοι, 60 πλήρη 55 μειωμένοι. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν θεμελιές έως και το 2011-2012 και είναι γεννημένες πριν το 67 ή και το 67 θα μπορέσουν να βγουν πριν τα 62. Αυτή η οποία είναι γεννημένη το 65, mm-hmm, μπορεί να βγει και με μειωμένη στα 55 ή στα 50. Αυτή που είναι γεννημένη όμως το 1967 και είχε θεμελιώσει με τα 52 έτη, βγαίνει περίπου 60 ετών και 11 μηνών. Άρα όταν λέμε πριν τα 62, δεν εννοούμε ότι καλά στα 58, μπορεί να εννοούμε λίγους μήνες πριν, μπορεί να εννοούμε και κάποια χρόνια πριν. Ναι. Ανάλογα με την ηλικία. Ως ανώτερο όριο όμως είναι οι γεννημένες το 67. Οι γεννημένες από το 68 και μετά, στην ουσία πάβουν να ισχύουν αντίστοιχα δικαιώματα, ακόμα και να έχεις θεμελιώσει τα ένσημα λόγω της ηλικίας, δηλαδή το ότι απήχες από το 50ο έτος ηλικίας σου αρκετά χρόνια, το 15 που άλλαξε ο νόμος, πας περίπου στα 62. 61 ετών και 10 μηνών για την ακρίβεια, αλλά είναι περίπου στα 62. Αν έκλεινε τα 57 πριν από το 2016. Τα 57, μιλάμε για τα όρια μειωμένης, τα όρια πλήρους, και η γυναίκα η οποία τα 55 τα κλείνει τώρα που μιλάμε, δεν βγαίνει πριν τα 62. Με πλήρη. Μόνο με μειωμένη μπορεί να βγει νωρίτερα. Για όλα αυτά μιλάμε για μειωμένη. Για τη διάταξη της μητέρας ανηλίκου, ναι, αν εξαιρέσουμε τις γυναίκες που ήταν 55 ετών, mm-hmm, το 2015, ναι, ή το 2016 και πήγανε στα 58. Από εκείνες που γίνονται 50 από το 17 και μετά, στην ουσία πριν τα 62 υπάρχει μόνο δικαίωμα μειωμένης. Για το ΙΚΑ μιλάμε τώρα. Για το ΙΚΑ, ναι. Για λοιπόν, το δημόσιο, επειδή αυτό έχει μόνο λοιπόν το όριο για τις γυναίκες μητέρες ανηλίκου στο ΙΚΑ. Να συνεχίσουμε με τους άνδρες πατέρες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Στο δημόσιο λοιπόν, ναι, τρίτεκνοι άνδρες και πατέρες ανηλίκου, οι οποίοι είχαν 25 ετία το 2011, είχαν παλιό όριο ηλικίας στα 52. Όσοι είναι γεννημένοι μέχρι και το 68, mm-hmm, θα βγουν. Εκείνοι που είναι γεννημένοι το 68, λίγο πριν τα 52. Εκείνοι για παράδειγμα που είναι γεννημένοι το 66 βγαίνουν περίπου στα 58,5. Εκείνοι που είναι γεννημένοι το 15 μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου βγαίνουν στα 55 και 11 μήνες. Εκείνοι που είχαν τα 52 όταν άλλαξε ο νόμος είναι καλυμμένοι, κρατάνε τα 52
ως όριο ηλικίας. Όσοι δηλαδή ήταν 52 χρονών 18 Αυγούστου του 2015. Αυτοί λοιπόν μπορούν, αν τους έλειπαν κάποια ένσημα, αν είχαν 23 έτη το 2011, μπορούν να αναγνωρίσουν 2 έτη, είτε από στρατό, είτε από σπουδές, είτε από παιδιά. Προσοχή μόνο στο δημόσιο, ο στρατός, επειδή κολλάει στο 10, αν με το χρόνο στρατού θεμελίωνε στο 10, εκεί σε πετάει εκτός, αλλά να προτιμήσουν να αγοράσουν σπουδές ή τέκνα. Μάλιστα. Αυτό ισχύει στο δημόσιο. Στα υπόλοιπα ταμεία τώρα τα ίδια μέτρα και σταθμά? Όχι. Είναι τελείως διαφορετικά. Να δούμε λοιπόν διαφορετικά τα υπόλοιπα ταμεία. Για τους άνδρες πάλι, ο ΑΕΤ. Άνδρες, ο ΑΕΤ, ΜΕΔΕ, ΤΣΑΙ, εκεί είχαν ως όριο ηλικία στα 60. Αυτοί που είχαν τα 15 ετία έως το 2012, με εξαγορά 5 πνευματικών ετών, αν είχαν δηλαδή τουλάχιστον 30 χρόνια το 12, αυτοί ανάλογα με το πότε πιάνουν το 60 έτος, έχουν μία αύξηση 3 μηνών. Δηλαδή, εκείνος που έγινε 60 χρονών το 15, 60 ετών και 3 μηνών, το 16 και 6 μηνών, ναι, το 17 και 9 μηνών, το 18, 61, το 19, 61 και 3 μηνών, το 20, 61 και 6 μηνών, το 21, 61 και 9 μηνών, εκείνος που συμπληρώνει τα 60 το 22 και μετά πάει στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Και στη μεγάλη κατηγορία των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, εκεί τι ισχύει για τους άνδρες? Αντίστοιχα, εκεί πέρα υπάρχουν τα 10.500 ως προϋπόθεση ενσήμων και εκείνοι που συμπληρώνουν τα 58 έως το 20 και εκείνοι θα βγουν πριν τα 62, όχι όμως αναγκαστικά πολύ σύντομα. Αυτός δηλαδή ο οποίος είχε το 15 τα 58 και το 12 τα 10.500 βγαίνει 58.5, 59 το 16, 59.5 το 17. Είναι εξάμηνο ανά ένα έτος στην ουσία. Να δούμε και να μείνουμε λίγο στο δημόσιο με το χρόνο στρατού. Και αυτό που μας είπατε προηγουμένως και η επόμενη κάρτα μας που έχουμε ετοιμάσει. Ναι, εδώ μιλάμε για άντρες οι οποίοι συμπληρώνουν τα 15 ετία με χρόνο στρατού. Αυτοί, αν έχουν και το 58 έτος ηλικίας, ανάλογα με τη χρονιά που έχουν το πακέτο 35 και 58, παίρνουν ένα νέο όριο ηλικίας. Αυτός, για παράδειγμα, ο οποίος το 16 συμπλήρωσε τα 58 έτη, βγαίνει στα 59. Αν είχε το 16 όμως 35 ετία. Αν το 16 είχε μεν τα 58, αλλά έπεσε 35 χρόνια το 17, βγαίνει στα 59,5. Μάλιστα. Μιλάμε για πλήρη ή για μειωμένη? Για πλήρη. Αυτή είναι η σύνταξη. Να το διευκρινίσουμε. Αυτή για πλήρη σύνταξη. Λοιπόν, και, και η προηγούμενη που είπαμε. Μόνο μέχρι τώρα τις μητέρες ανηλίκου. Τις μητέρες εκεί. Είναι μειωμένη σύνταξη. Ναι. Στο τώρα, αν αξίζει βέβαια για την μειωμένη στις μητέρες, είναι μια άλλη ιστορία. Κάτι, η μειωμένη με το νέο νόμο έχει ένα σχετικά θετικό, πέφτει στα πιο μαλακά, γιατί η μείωση δεν μπαίνει πια στο σύνολο του ποσού, αλλά μόνο στο κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Άρα απλά το κομμάτι της εθνικής από 3,84, αν βγαίνεις 5 χρόνια πριν την ώρα σου, έχεις μία μείωση 114 ευρώ, βγαίνεις με 270 ευρώ. Αυτά βέβαια, γιατί το Γενικό Λογιστήριο ακόμα δεν έχει βγάλει εγκύκλιο, λέει, δεν με δεσμεύουν οι εγκύκλοι του ΕΦΚΑ, υπάρχει στην ουσία εκεί μία σε εισαγωγικά μη καλή συνεννόηση ή μη καλή, κατά τη γνώμη μου, ανάλυση των δεδομένων, το οποίο όμως θεωρώ ότι μέσω του ΕΦΚΑ κάποια στιγμή θα ενιοποιηθεί. Ναι, και θα ξεκαθαρίσει. Πάμε τώρα στους άνδρες που έχουν ασφάλιση από το 1983, μιλάμε για παλιούς ασφαλισμένους, πριν το 1983, έτσι, πριν. Αυτοί δεν έχουν ως προϋπόθεση να είχαν παλιά κάποιο όριο ηλικίας. Βγαίνανε με 35 ετία ανεφορείου. Άρα, ανάλογα με τη χρονιά που συμπληρώνουν 35 χρόνια, ανεξαρτήτως πόσο χρονών είναι, παίρνουν ένα όριο ηλικίας. Ναι. Αυτός, για παράδειγμα, ο οποίος συμπληρώνει 35 ετία το 17, βγαίνει 57 ετών και 8 μηνών. Έχει σχέση, είναι σε αυτή την κατηγορία, είναι κάτι άλλο διαφορετικό? Πόσα έτη, πόσα χρόνια ασφάλισης έχουν ως το 2012? Όχι, εδώ μιλάμε για το δημόσιο. Για το δημόσιο. Το δημόσιο δεν μας επηρεάζει τα έτη 10, 11, 12. Μας νοιάζει αν το 10 οι συγκεκριμένοι είχαν 25 ετία. Ναι. Μετά δεν μας ενδιαφέρει πότε πιάνουν τα 15 ετία, για το αν θεμελιώνουν. Μας νοιάζει πότε πιάνουν τα 15 ετία, για το πότε φεύγουν. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στις γυναίκες στο ΙΚΑ να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και εδώ τι μιλάμε για τέταρτη βαρέων. Η γυναίκα η οποία έχει 3.600 βαρέα και είναι ασφαλισμένη πριν το 93. Το 12 ή το 10 για παράδειγμα, το 12 βγαίνει στα 57, εκεί μπορεί να αγοράσει τα υπόλοιπα 900 ένσημα, δεν θα τα αγοράσει ως βαρέα όμως, αλλά ως απλά ένσημα, άρα θα έχει 4.500 ένσημα, 3.600 βαρέα, θα μπορέσει να φύγει στα 57. Αν το 11 μπορούσε να πιάσει τα 4.500 και 3.600 με εξαγορές, εκεί βγαίνει στα 56. Εδώ αν... δηλαδή ισχύει ότι πρέπει να συμπληρώνεται. Δεν εξαγοράζουν βαρέα, προσοχή. Ναι. Πρέπει να έχουν 3.600 βαρέα. Ναι. Η εξαγορά αφορά την προϋπόθεση των 4.500. Που δεν θέλει να είναι βαρέα, θέλει να είναι γενικά ένσημα. Τα 3.600 βαρέα πρέπει να είναι πραγματική απασχόληση. Μάλιστα. Και οι γυναίκες στο ΙΚΑ τώρα με την εξαγορά που συμπληρώνουν 4.500 ημέρες, να δούμε την επόμενη κάρτα. Αν ήταν γεννημένες, λοιπόν, μια γυναίκα που έχει 4.000 ένσημα το 12.
και με εξαγορά 500 ενισήμων πιάνει 4.500. Ναι. Αν είναι γεννημένη έως το 57, μπορεί να φύγει αύριο το πρωί με μειωμένη. Αρκεί να έχει βέβαια τα 100 ενισήμα ανά έτος την τελευταία πενταετία. Ωραία. Και να κλείσουμε με την τελευταία κατηγορία, επίσης με γυναίκες. Με γυναίκες ξεκινήσαμε, με γυναίκες θα κλείσουμε. Να δούμε λοιπόν στο δημόσιο που με εξαγορά τέκνων εδώ συμπληρώνουν 25 χρόνια. Το 10 ή το 11. Ναι. Εκεί έχουν ένα όριο ηλικίας παλιό όριο τα 50 ή τα 52. Ανάλογα με το αν τα πιάνουν έως πάλι το 2017-18, βγαίνουν νωρίτερα. Και υπάρχει και μία άλλη διάταξη των βαρέων των ανδρών, όπου αν έχουν 7.500 βαρέα τα έτη 11 και 12 και είναι κοντά στα 9.000, ώστε με εξαγορά 5 ετών να φτάσουν τα 10.500 συνολικά ένσημα, βγαίνουν. Αν θεμελιώνουν το 11, 55 ετών και 9 μήνων με πλήρη, 53 ετών και 9 μηνών με μειωμένη. Αν το 12, 56 ετών και 6 μηνών με πλήρη, 54 ετών και 6 μηνών με μειωμένη. Αντίστοιχα, 13-14, τα όρια είναι 60 ετών και 9 μηνών πλήρη, 58 και 9 μειωμένη. Το 14, 61 μισό πλήρη, 59 μισό μειωμένη. Ωραία, είδαμε αναλυτικά όλες τις κατηγορίες και όλες τις ομάδες που μπορούν με εξαγορά πλασματικό να βγουν στη σύνταξη πριν τα 62. Κλείνοντας, κύριε Τσουκαλά, γιατί διαβάζουμε ότι έχει αρχίσει η απονομή συντάξεων για τις αιτήσεις που έχουν γίνει μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Στον κόσμο μια ελπίδα ότι θα βγουν άμεσα. Με ποια είναι? Εδώ εκκρεμούν ήδη 60 περίπου 70.000 αιτήσεις με τον παλαιό νόμο και 40 με τον νέο. Βγήκε η εγκύκλειος που αφορά τον νέο νόμο, άρα πράγματι κανονικά οι υπηρεσίες μπορούν να ξεκινήσουν, αλλά επειδή υπάρχει ήδη αρκετός φόρτος από προηγούμενες αιτήσεις, δεν θεωρώ ότι μέσα στο 2014 θα έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις με τον νέο τρόπο. Μάλιστα. Κάποιες θα έχουμε. Θετικό είναι ότι προχωράει η διαδικασία, θετικό όσον αφορά το θέμα της αυτοκρατίας, όσον αφορά το θέμα των συντάξεων, επειδή πιο πολλές με τον νέο τρόπο είναι μειωμένες, δεν είναι θετικό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.